εικόνα αυτή προκαλεί φόβο ακόμα κι αν οι ίδιοι κάτοικοι έχουν συνηθίσει να ζουν στη σκιά του βράχου. Άλλα σπίτια έχουν χτιστεί πάνω στο βράχο και άλλα κάτω από αυτόν, ενώ σε απόσταση αναπνοής περνούν από το σημείο παιδιά που σχολούν από τα σχολικά συγκροτήματα της Αγίας Εκατερίνης. Λογικό είναι να φοβούνται όταν έχεις βράχια πάνω από το κεφάλι σου. Το θέμα είναι τι κάνουν αυτοί τους οποίους εκλέγει ο καθένας από εμάς για να μας προστατεύουν κιόλας. Δεν φοβίζεις το. Σε μια δυνατή νεροποντή όπως την προθεσμή μπορεί να πάρει κάτω ένα κομμάτι, περνάει κάποιος να το σκοτώσει. Όσοι ζουν εδώ και χρόνια στα λεγόμενα νταμάρια έχουν συνηθίσει να ζουν με το βράχο και ακόμα και μετά την τραγωδία της Ιεράπετρας θεωρούν ότι ούτε ο χρόνος ούτε τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες κατολισθήσεις. Ότι όπως είναι στο βουνό εκείνο, το βλέπετε, στάξτε τα πέρα εκεί, ναι. Το βουνό, το βλέπετε, χρόνια το ίδιο είναι, πολλά χρόνια, ποτέ δεν κύριε από κάτω σπίτια, ποτέ δεν είδαμε κανένα πρόβλημα. Κανείς όμως δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το κακό δεν θα συμβεί. Ανήσυχοι αντικρίζουν τα τελευταία χρόνια της κατολισθήσης οι κάτοικοι της οδού Πλάτωνος στον Κατσαμπά. Οπότε σημειώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα, βρέχει πέτρες και καταγράφονται κατολισθήσεις. 5 χρόνια είναι έτσι. Και έχουν πέσει πέτρες. Ναι, έρχονται, τις αδειάζουν κάτω, αυτό τις παίρνουν και δεν γκρεμίζουν τις υπόλοιπες. Και μόλις βρέσουν, ξαναπέφτουν κάτω. Ο Δήμος δεν μας αφήνει να αγγίξουμε, μην του πεθερούμε αυτά όλα. Πληρώνουμε τα έμφυα. Και ούτε μας αφήνει να αγγίξουμε κουτσικά με. Γιατί θα τα πάρει, θα τα κάνει λέει πάρκο και δρόμο. Φοβάμαι, μπες πλακώσει τα αυτοκίνητα, με το φορτηγό το έχει πλακώσει. Να, το φέρνω εκεί, το φέρνω. Μόλις βρέξει, τα βγάζω τα αυτοκίνητα από κάτω, κατευθείαν. Στην Οδοξάνθου, μάλιστα, πολλοί θυμούνται την τελευταία κατολίσθηση με τις πέτρες να πέφτουν στο δρόμο, με αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Πριν από 3-4 χρόνια. Είχαν γίνει πάλι πλημμύρες με αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου να έχουν πέσει, να φανούν τα σπίτια και να εξαφανιστούν και δύο δρόμοι. Οι κάτοικοι ελπίζουν ότι τα γεγονότα δεν θα επαναληφθούν.